Έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ανέβηκε ο πυρετός. Όχι απότομα. Σταδιακά. Είχα μια κακουχία, είχα ξέρω εγώ 37,5, 38, με 37,5 και 38 και 39 και 40 ηθοποιοί παίζουμε. Πόσες μέρες, μία μέρα έγινε. Όχι, 10 μέρες. 10 μέρες, δηλαδή, ας το πούμε, την τελευταία εβδομάδα πριν μπω στο νοσοκομείο, είχα σίγουρα 37-38 με αποκορύφωμα τις τελευταίες τρεις που παίζαμε στο Παπάγο και στην Πάτρα, που εκεί στην Πάτρα ειδικά, ας πούμε, ήρθε γιατρός και με συνόδευε στη σκηνή. Άρα ήτανε 10 μέρες, έπαιζες με 45 λεπτά. Καλικά, ναι. Και μετά κάποια στιγμή σχεδόν... 40 με 37, 38, 37, ναι. 37,5, 38. Κάποια στιγμή βγαίνει στη σκηνή με το γιατρό αγκαλιά σχεδόν. Εκεί είχα 40. Στο 40. Mm. Και μετά έρχεται η κατάρρευση. Μετά την επόμενη μέρα πηγαίνω, κάνω... το επόμενο πρωί πηγαίνω με το γιατρό αυτό το συγκεκριμένο στην Πάτρα και βγαίνω σε ένα βιοδιαγνωστικό κέντρο στην Πάτρα. Βλέπουν τα αποτελέσματα στην Πάτρα. Έρχομαι στην Αθήνα με τον Αλέξανδρο, όπου οδηγούσε ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρος ο Μπουρδούμης, ο οποίος αντικατέστηκε στην παράσταση. Οδηγούσε λοιπόν ο Αλέξανδρος, εφαίνει στην Αθήνα. Εφαίνει στην Αθήνα, πηγαίνουμε στο ΙΚΑ που διευθυντής ο κ. Φλίγκος στην Ιπποκράτους. Έχει έναν stand-by, έναν μία πνευμονολόγο. Μου λέει, βλέπω τις εξετάσεις σου, μπαίνεις τώρα στο νοσοκομείο, τώρα. Λέω να μην πάω πάρα πράγματα, μου λέει, τώρα. Και θυμάμαι να προβληματίζομαι να πάω να πάρω τα πράγματά μου από το σπίτι, κάποια έστω ρούχα, ή να μπω κατευθείαν, ας πούμε, σε ένα ταξί. Μπαίνω σε ένα ταξί και φινίτο. Φινίτο, ναι. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στην εντατική και όλου αυτού, είχες τις αισθήσεις σου, καταλάβεις. Όχι. Στην εντατική σου. Σε είχαν σε καταστολή για να το αντιμετωπίσουν. Βεβαίως. Άρα μπαίνεις στην εντατική και μπαίνεις και σε βάζουν σε καταστολή για να μπορέσει ο οργανισμός να ανακτήσει δυνάμεις. Ναι, να μου δώσουν ανάλογα φάρμακα, να δούνε ποιο συνδυασμός φαρμάκων θα με πιάσει. Δυστυχώς, μια εβδομάδα από τη στιγμή που βγήκα εγώ από την εντατική, μια άλλη κοπέλα μπήκε που είχε την ίδια αγωγή και δεν κατέληξε. Με λεγιονέλα και εκεί η κοπέλα. Να πω ότι... Από πού το κολλάς αυτό το μικρόβιο? Δηλαδή έχω ακούσει από τα κλιματιστικά. Σας είπε και ο κύριος Βαρδέκης, ο διευθυντής της ΚΑ. Είναι από λιμνάζοντα γλυκά νερά, τα οποία είναι σε μεγάλες μονάδες που μέσα από αυτές τις μονάδες λειτουργούν air condition, σπα κτλ. Όταν λέμε σπα, αντέχει αυτό το μικρόβιο? Τώρα δεν είσαι γιατρός, αλλά σε ρωτάω γιατί κάτι θα εντρίφησες τόσες μέρες. Αντέχει και σε πιο υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή σε ένα χαμάμ, ας πούμε? Προφανώς. Μάλλον εγώ από κάτι τέτοιο, γιατί είχαμε πάει μέσα από την κούραση που είχαμε λόγω της περιοδίας. Πηγαίναμε σε κάποια ωραία ξενοδοχεία υπέροχα και κάναμε λίγο στα σπα, έτσι λίγο να χαλαρώσουμε. Και μάλλον από εκεί, ή από το air condition, δεν ξέρω. Αλλά γι' αυτό λέω, από την άλλη μεριά, δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, να πούμε, όταν μην ανάβετε τα air condition κτλ. Όχι, χρειάζεται σωστή συντήρηση και σωστός καθαρισμός, αλλά σωστή το θέμα ενημέρωση. Είναι και ενημέρωση. Και το θέμα σωστά είναι και η πρόληψη, δηλαδή. Υπήρχε περίπτωση άλλου ανθρώπου ο οποίος πήρε τη μία αντιβίωση, δεν τον έπιασε, άλλαζε αντιβίωση, στο τέλος κατέληξε. Το θέμα είναι να βρεθεί το μικρόβιο, γιατί αν βρεθεί εγκαίρος, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Να ρωτήσω τι σου άφησε αυτή η περιπέτεια. Δηλαδή, ο Άκης πριν και μετά μπορεί να σκέφτεται λίγο διαφορετικά τη ζωή, αλλά ξέρεις τι γίνεται πολλές φορές. Ναι. Λέμε τη ζωή μαρμάτι εκεί αμέσως μετά την περιπέτεια. Μόλις περάσει λίγο καιρό, το ξεχνάμε. Κοίταξε να δεις. Καλός ή κακός, εμείς, και αυτό είναι λιγάκι στα εσένα, θα πω μια κουβέντα που ίσως είναι λίγο, ακούγεται περίεργη. Είναι σαν την ύβρη που λέμε στην αρχαία τραγωδία. Εμείς οι άνθρωποι που έχουμε μια σχέση με την προβολή, με μια κάμερα ή με το θέατρο, όπου αισθανόμαστε τον κόσμο
κάπως να μας να έχει μια άμεση, να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση απέναντι στη δουλειά μας, αισθανόμαστε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Αισθανόμαστε ότι, και αυτό αισθανόμουν και εγώ. Αισθανόμουν ότι έχω κάνει τι έχω κάνει στη ζωή μου, μια χαρά τα πήγα, όλα ήταν ωραία, ένας πυρετός είναι, θα φύγει, θα περάσει. Και ας το πούμε, έκλεινα το μάτι στο θάνατο που λένε. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Θα με καταλάβουμε ότι, και εγώ αυτό το κατάλαβα διώνοντάς το μέχρι το μεδούλι, ότι είμαστε σε αυτή τη ζωή πολύ εφήμεροι, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε υπόψη ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα εκτός από την επιτυχία, την προσωπική μας επιτυχία. Σαφέστατα να κοιτάμε λίγο τον εαυτό μας πιο πολύ, τους αγαπημένους φίλους, τους ανθρώπους που μας αγκαλιάζουν, και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω επίσης να ευχαριστήσω. Κατάλαβα ότι υπήρξε πολύ αγάπη από τον κόσμο και φυσικά από τους δικούς μου ανθρώπους, αλλά και από άγνωστους και άσχετους στον ελλαδικό χώρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το είχα βιώσει μέχρι τώρα. Μια αγάπη που ήταν συνδυασμένη με μια είδους εκτίμηση εν τέλει πάνω στη δουλειά μου, και αισθανόμουσα μια μεγάλη αγκαλιά, ζεστή αγκαλιά στη διαδικασία της ανάρρωσής μου. Γιατί το κομμάτι της θεραπείας της αρχικής, ας πούμε, το οφείλω καθαρά στην επιστημονική κατάρτιση του νοσοκομείου.